αλλαγής σκυτάλης με οριακό τρόπο, ανέδειξε η κάλπη σε δύο από τους σημαντικότερους δήμους της Κρήτης. Το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, όπου εξελίσσεται το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης, το αεροδρόμιο Καστελίου, και το Δήμο Χερσονήσου, έναν από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους τουριστικούς δήμους της χώρας. Το εκλογικό θρίλερ έληξε στο Δήμο Μηνώα με μόλις 24 ψήφους διαφορά και το Μανώλη Φραγκάκη να κόβει πρώτο στο νήμα. Είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένος, γιατί πιστεύω ότι κάναμε ένα άθλο. Εμείς ξεκινήσαμε σαν μια νέα ομάδα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και αντίξωσες συνθήκες, δεν είχαμε μηχανισμό, δεν είχαμε εμπειρία, όλα όμως αυτά μπορέσαμε τα ξεπεράσαμε με τη συμπαράσταση του κόσμου, με τη συμπαράσταση των συνεργατών που ήταν σχεδόν οι περισσότεροι καινούργοι. Ο Μανώλης Φραγκάκης αναδείχθηκε νέος δήμαρχος Μηνώα Πεδιάδος με ποσοστό 50,10% έναντι του απερχόμενου δημάρχου Ζαχαρία Καλογεράκη που συγκέντρωσε 49,90%. Πορευθήκαμε με εντιμότητα, μιλήσαμε ειλικρινά και δώσαμε έναν καθαρό και αξιοπρεπή προεκλογικό αγώνα. Σεβόμενος την απόφαση των δημοτών, όπως έκανα πάντα, εύχομαι στον κύριο Φραγκάκη και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο καλή δύναμη, ώστε με ενότητα και σύνθεση να εργαστούμε για την επόμενη μέρα στο Δήμο μας. Αύριο θα συνυπάρξουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω ότι έχουμε και εμείς την ανάγκη του και από την εμπειρία του και από τον τρόπο που διοικούσε, δεν μηδενίζομαι το έργο του κυρίου Καλογεράκη και πραγματικά πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Μετά από μια σκληρή αναμέτρηση για το Γιάννη Σέγκο και το Γιάννη Μαστοράκη, το αποτέλεσμα κρίθηκε με διαφορά 475 ψήφων. Σε πνεύμα συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και αλληλοσεβασμού, θα υλοποιήσουμε αυτή την εντολή που μας έδωσε ο Δημότης, ούτως ώστε να φέρουμε ένα καλύτερο μέλλον και ό,τι μπορούμε καλύτερο στο δικό μας Δήμο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημότες που μας στήριξαν, αλλά και όλους που προσήλθαν σήμερα να ψηφίσουν. Ο Γιάννης Σέγκο συγκέντρωσε τελικά ποσοστό 52% και αναλαμβάνει τα ενία του Δήμου Χερσονήσου από το Σεπτέμβριο, ενώ ο Γιάννης Μαστοράκης ποσοστό 48%. Το αποτέλεσμα των επαναληπτικών εκλογών για το Δήμο μας δυστυχώς δεν επιβεβαίωσε την προσπάθειά μας όλη την προηγούμενη δημοτική περίοδο, καθώς και τον έντιμο και ειλικρινή προεκλογικό μας αγώνα και λόγο. Σεβόμενος απόλυτα την κρίση των δημοτών μας, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους παλιούς και νέους υποψηφίους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους μας για την εμπιστοσύνη, τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους σε αυτόν τον αγώνα. Χωρίς συνεργασία και αν θέλετε στην διαμόρφωση των καταστάσεων δεν μπορούμε να φέρουμε αποτέλεσμα στις κοινωνίες τις δικές μας. Άρα είναι στο DNA μας η εργασία, θα την επιδιώξουμε, θα γίνει πράξη και με αυτή θα πορευτούμε.